τώρα στην αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας, την κυρία Μίνα Γκάγκα, που έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλημέρα, κυρία Γκάγκα. Καλημέρα σας, Υπουργέ. Τι κάνετε? Τώρα, μια χαρά. Επειδή εσείς είχατε καθιερώσει και στα προσωπικά σας social media τις καλές ειδήσεις της ημέρας, βλέπουμε μια καλή είδηση της ημέρας. Είδα ότι την ανέβασε πριν από λίγο ο κύριος Πιερακάκης. Λειτουργεί πια μια πλατφόρμα με την οποία κλείνει κανείς ραντεβού για την πρωτοβάθμια περίθαλψη. Δηλαδή, ραντεβού σε δημόσια δομή ή με ιδιώτη γιατρό, σε ημέρα και ώρα που εξυπηρετεί τον πολίτη. Ευτυχώς που υπάρχει και ένα Υπουργείο που ενδιαφέρεται για την εξυπηρέτηση του πολίτη. Για πείτε μας για αυτή τη νέα λειτουργία. Νομίζω ότι είναι παραπάνω από ένα τα Υπουργεία που ενδιαφέρονται για την εξυπηρέτηση. Εντάξει. Είναι κάποια, αλλά είναι και κάποια που δεν ενδιαφέρονται. Εντάξει, να μην. Λοιπόν, πάμε τώρα σε αυτά που ενδιαφέρονται. Της, ναι. Κυρία Γκάγκα. Για πείτε μας για αυτή την καινούργια πρωτοβουλία, την καινούργια λειτουργία μάλλον. Είναι μια καινούργια λειτουργία για τα ραντεβού για τους πολίτες που συνδέεται με την πρωτοβάθμια. Που έχει γίνει πολλή δουλειά και από μέρους του δικού μας Υπουργείου και του Υπουργού και από μέρους της ψηφιακής του κύριου Κυρακάκη. Νομίζω ότι αυτό είναι και ένας πρώτο τεστ, αν θέλετε, και για τα ραντεβού όλα. Και για τα νοσοκομεία, βέβαια, και για τα χειρουργεία και όλα. Και μέχρι τώρα η Ελλάδα έχει αποδείξει ότι τα καταφέρει πάρα πολύ καλά με τα ηλεκτρονικά ραντεβού. Νομίζω ότι το εμβόλιο το απέδειξε πέρα από κάθε αμφιβολία. Αλήθεια είναι αυτό. Εγώ μπήκα τώρα σε αυτό το e-ραντεβού που είναι από το gov.gr. Και μπορεί κανείς να μπει με τα στοιχεία του TaxisNet και να κλείσει εύκολα και γρήγορα ιατρικό ραντεβού σε δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας, υγείας, κέντρα υγείας, τομή και τοπικά ιατρία. Και επίσης βλέπω εδώ ότι δίνεται η δυνατότητα διαχείρισης του ραντεβού, δημιουργία νέου ραντεβού, ακύρωση ραντεβού, διαχείριση ειδοποιήσεων ραντεβού και λίστα με όλα τα ραντεβού που έχουν πραγματοποιηθεί στο παρελθόν. Πολύ βέβαια, σημαντική η ιστορία. Το θέμα είναι σε πόσο καιρό θα μπορούν να κλείσουν ραντεβού και οι άμεσα υπουργέ. Τώρα, θα μπορούν να κλείσουν πολύ γρήγορα και θα το δείτε στην πράξη. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Λοιπόν, ας πάμε στα της πανδημίας, κυρία Γκάγκα. Εχθές ανακοινώσατε την ισχυρή σύσταση. Γιατί αλήθεια ισχυρή σύσταση και όχι υποχρεωτικότητα για την τέταρτη δόση στους άνω των 60 και ιδιαίτερα στους άνω των 60 με ευπάθειες, ενώ την ίδια στιγμή υπάρχουν και άλλοι επιστήμονες οι οποίοι λένε γιατί να μην είναι υποχρεωτικό από τα 50 και πάνω για τη θωράκιση του πληθυσμού. Ή όπως είπε ο κ. Βασιλακόπουλος, να ανοίξει η πλατφόρμα και για τους 50 και άνω και να μπορεί ο καθένας, αν θέλει, να πάει να κάνει το εμβόλιο όπως συμβαίνει και σε άλλες χώρες. Ωραία, να σας απαντήσω. Αυτό είναι κάτι που η Επιτροπή Εμβολιασμών συζητάει. Ναι. Οι άνθρωποι που κατεξοχήν ασχολούνται με τα εμβόλια βλέπουν καθημερινά ποιοι είναι οι ευπαθείς ασθενείς, βλέπουν τις ομάδες και εισηγούνται με βάση τα δεδομένα που βλέπουν διεθνώς και στη χώρα μας. Νομίζω λοιπόν ότι η εισήγηση δεν είναι κάτι που είναι μονοβερός κυβερνητικό, είναι κάτι που βασίζεται σε δεδομένα. Ναι, φυσικά, εννοείται. Οπότε οι άνθρωποι που βλέπουν καθημερινά ότι κινδυνεύουν είναι η μεγαλύτερη ηλικία. Η πάνω από 60 και ακόμη περισσότεροι πάνω από 70. Άρα θεωρώ πολύ λογικό αυτό που εισηγείται η Επιτροπή. Όχι, είναι λογικό. Απλώς, ξέρετε, πάντα έτσι ξεκινάει. Ξεκινάει από σύσταση, μετά γίνεται υποχρεωτικό και μετά επεκταίνεται σε όλες τις ηλικίες. Δηλαδή, μήπως λίγο καθυστερούμε. Δεν λέω για εσάς προσωπικά. Υπάρχει μια καθυστέρηση ενώ σιγά σιγά χρειάζεται θωράκιση, δηλαδή όπως το ενίσχυση της θωράκισης. Η Χριστίνα πιο απλά, από το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο θα πάει σε όλο τον πληθυσμό η τέταρτη δόση? Ποια είναι η εκτίμησή σας? Θέλετε η δική μου εκτίμηση? Για η δική σας, γιατρός είστε. Για όλους. Νομίζω ότι από το Σεπτέμβριο θα είναι όπως κάτι όπως η γρήπη, ο χειμώνας θα είναι μπροστά, θα έχει περάσει αρκετός χρόνος από το εμβόλιο, νομίζω ότι θα πάμε σε ετήσια δόση, αν θέλετε, ή να μην δώσει όπου θέλετε, πείτε το φίλο. Άρα, αλλά για τώρα, αυτό που βλέπουμε, αν μπορώ να τελειώσω από την τεχνολογική επιτήρηση, είναι ότι έχουμε λιγότερα παιδιά, λιγότερους εφήβους, λιγότερους νέους ενήλικες και το όριο ηλικίας των κρουσμάτων ανεβαίνει. Που σημαίνει ότι αυτοί που είναι ευάλωτοι είναι μεγαλύτερες ηλικίες. Μάλιστα. Άρα, η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας και γιατρός Μίνα Γκάγκα λέει ότι κατά την προσωπική της εκτίμηση από το φθινόπωρο θα πάμε όλοι σε τέταρτη δόση. Θα γενικευθεί η χορήγηση της τέταρτης δόσης, σωστά? Ναι, νομίζω ότι είναι κάτι σαν την γρήπη. Αυτή είναι η ιδέα που κυκλοφορεί γενικώ στην Ευρώπη. Τώρα μένει να το δούμε. Είναι πολύ νωρίς. Να σας ρωτήσω για κάτι που έχει ευθύνη η κυβέρνηση. Χθες στην εκπομπή μας στο Action είχαμε τον κύριο Μόσχιαλο,
ο οποίος ναι. κ. Μόσχελος, σχολιάζοντας αυτές τις συζητήσεις περί ακύρωσης του πιστοποιητικού εμβολιασμού ή μη εφαρμογής του τους καλοκαιρινούς μήνες, είπε ότι αυτά είναι σχέδια που κακώς συζητώνται, ότι είναι πολύ νωρίς ακόμα να καταργηθεί το πιστοποιητικό εμβολιασμού και ότι δεν θα έπρεπε να γίνεται μια τέτοια συζήτηση, ούτε ακόμα αυτή αν έχει να κάνει με το να δημιουργηθεί ένα πιο χαλαρό καλοκαιρινό περιβάλλον, προκειμένου και οι τουρίστες που θα έρθουν να νιώθουν άνετα. Υπάρχει θέμα μη εφαρμογής, έστω και προσωρινής, του πιστοποιητικού εμβολιασμού, κυρία Γκάγκα? Να σας απαντήσω. Κοιτάμε συνεχώς τα επιδημιολογικά δεδομένα και με βάση τα επιδημιολογικά δεδομένα προχωράμε. Ναι. Συμβαδίζουμε επίσης με όλη την Ευρώπη. Δηλαδή δεν κάνουμε μονομερείς αποφάσεις. Αυτή τη στιγμή δεν νομίζω ότι τίθεται θέμα ακύρωσης σήμερα που μιλάμε ακύρωσης του πιστοποιητικού. Το πώς θα προχωρήσουμε προς το καλοκαίρι. Είδατε ότι τα δύο προηγούμενα καλοκαίρια, δόξα τω Θεώ, πήγαμε καλά. Ναι. Δηλαδή, παρά το γεγονός ότι υπήρχαν κρούσματα, με τον καλό καιρό, με το ότι ήμασταν έξω, τα καλοκαίρια πήγανε καλά. Πιστεύω και εύχομαι ότι και φέτος το καλοκαίρι θα είναι καλό. Αυτά τα ρεπορτάζ που λένε ότι από 1η Μαΐου και μετά όλα τα μέτρα ή θα χαλαρώσουν τελείως ή θα εξαφανιστούν, ισχύει ή όχι? Το συζητάμε, αλλά και πάλι σας λέω, είναι θέμα επιδημιολογικής επιδίδυσης και δεδομένων. Και βαδίζουμε με βάση το τι βλέπουμε με την επιδημιολογική επιδίδυση που είναι συνεχή. Μάλιστα. Και το έχετε δει δηλαδή. Για το Πάσχα μέτρα, έχετε καμιά εικόνα τι θα γίνει με τους επιταφείους κλπ? Με μάσκα. Η σύσταση εξακολουθεί να είναι ισχυρή όταν είμαστε έξω σε συγκροτησμό. Να έχουμε μάσκα. Υποχρεωτική δεν είναι, ήδη δεν είναι έξω. Άρα το να κάνουμε την πορεία του επιτάφιου όλοι μαζί, είναι καλό να φοράμε τη μάσκα. Όπως και στην Ανάσταση, αν μαζευτούμε πολλοί κόσμος, είναι καλό να φοράμε τη μάσκα. Άρα μας λέτε έτσι με έμεσο τρόπο ότι κανονικά θα γίνει και ο επιτάφιος φέτος και η Ανάσταση σε εξωτερικούς χώρους? Όλοι, έτσι ελπίζουμε όλοι. Νομίζω ότι έτσι ελπίζουμε όλοι και ελπίζουμε ότι ο καιρός θα είναι καλός. Μας επιτρέψει να το χαρούμε. Αυτό γιατί είναι πέρυσι, ευχάριστο. Πέρυσι δεν έγινε περιφορά επιταφείου σε εξωτερικούς χώρους λόγω COVID. Ναι, άρα φέτος θα γίνει, λέτε. Κοιτάξτε, φέτος έγινε παρέλαση. Γιατί δεν θα γίνει επιτάφιο? Μπράβο, αυτό ρωτάμε. Άρα μας λέτε ότι φέτος θα έχουμε επιτάφιο κανονικά, όπως τα χρόνια προ-πανδημίας. Ναι, έτσι. Αλλά με μάσκα. Εντάξει, με μάσκα, ναι. Νομίζω ότι δεν είναι κακό. Αυτή δεν είναι κακό. Όχι, καθόλου κακό. Αλίμονο. Εγώ όμως θα ξαναγυρίσω, κυρία Υπουργέ, στο θέμα του πιστοποιητικού. Αυτοί που έκαναν την τρίτη δόση τον Νοέμβριο, τον Ιούλιο δηλαδή, μέσα στο καλοκαίρι, θα έχουν κλείσει τους 9 μήνες. Άρα, μήπως θα πάρθουν αποφάσεις πολύ νωρίτερα από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο? Γιατί αυτό, όπως πολύ σωστά είπατε, είναι απόφαση των Βρυξελών, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου των Υπουργών Υγείας, και που εισηγούνται στους 27 ηγέτες. Μήπως θα έχουμε νωρίτερα απόφαση? Δεν μπορώ να το απαντήσω αυτό. Θα πρέπει να περιμένουμε την εισήγηση ή την απόφαση. Μάλιστα. Τελευταία ερώτηση, κυρία Γκάγκα, για το περιστατικό αυτό στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου με την φωτιά. Το ρεπορτάζ λέει ότι υπάρχουν 2 τραυματίες και ένας νεκρός και ότι την φωτιά έβαλε ασθενής. Έχετε κάποια πιο καθαρή εικόνα για το τι συνέβη? Αυτή είναι και η αναφορά που έχουμε εμείς. Ανεβαίνουμε με τον Υπουργό, με τον κύριο Πλεύρη, πάνω στη Θεσσαλονίκη τώρα, για να μπορέσουμε να δούμε και από κοντά και να δούμε αν χρειάζεται το νοσοκομείο ή οτιδήποτε άλλο χρειάζεται να γίνει. Ξέρουμε γιατί έγιναν όλα αυτά. Ναι, έχετε μια πρώτη εικόνα. Η αναφορά είναι ότι πιθανότατα ή εξεράγει το κινητό του ασθενούς που πήρε στοιχεία. Δεν είμαστε ακόμη. Δεν ξέρουμε ακόμη. Περιμένουμε την αναφορά της πυροσβεστικής για το ΣΠΑ. Ναι. Και νομίζω ότι είναι καλό να μην προβούμε. Πάντως υπάρχει ένας νεκρός. Ναι. Υπάρχει ένας νεκρός. Και δύο τραυματίες, μάλιστα. Ναι. Υπήρχε πολύ, πολύ πυκνός καπνός. Τώρα τα πράγματα είναι έρημα, αλλά παρόλα αυτά ανεβαίνουμε πάνω. Μάλιστα. Και θα μπορώ να σας πω αργότερα νέα που παρακολουθούν. Βεβαίως. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Υπουργέ. Σας ευχαριστούμε.